Με ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα συνεχίζεται ο τρίτος Διεθνής Διαγωνισμός και Φεστιβάλ Χοροδιών Καλαμάτας, ο οποίος θα διαρκέσει έως την Κυριακή 13 Οκτωβρίου. Μέσα από τον διαγωνισμό, το κοινό της Μεσσηνιακής Πρωτεύουσας έχει τη δυνατότητα να απολαύσει χοροδίες υψηλού επίπεδου. Αξίζει να σημειωθεί ότι παρακολουθήσαμε τη διαγωνιστική διαδικασία των παιδικών και νεανικών χοροδιών στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, ενώ συνομιλήσαμε με τις διαγωνιζόμενες της νεανικής ορχήστρας του Δημοτικού Οδείου Καλαμάτας Μελίφωνο για την εμπειρία τους, τη συμμετοχή τους και τα συναισθήματά τους. Είμαστε κατενθουσιασμένοι. Ευχαριστούμε πολύ που η πόλη μας δίνει και εμάς αυτή την παροχή, γιατί θα ήταν πολύ δύσκολο να ταξιδέψουμε σε μακρινές περιοχές. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και στις άλλες χοροδίες. Τεράστια εμπειρία για μας. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχουμε. Ευχόμαστε για άλλη μια φορά να τα καταφέρουμε. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον μαέστρο μας, τον Ιβάν Μάντζαρη, τον καλλιτεχνικό μας διευθυντή, τον κύριο Γιφτάκη, γενικά το ΟΔΙΟ και όλους όσους μας στήριξαν για να φτάσουμε ως εδώ. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που βρισκόμαστε εδώ πέρα, που έχουμε αυτή τη δυνατότητα να συμμετέχουμε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό. Υπάρχουν αρκετά άτομα τα οποία φέτος δίνουμε πανελλήνιες, αλλά παρόλα αυτά έχουμε δημιουργήσει χρόνο για να μπορέσουμε να έρθουμε σε αυτό το μοναδικό διαγωνισμό, ο οποίος προφανώς είναι και παγκόσμιος, οπότε αυτό προσθέτει πολύ παραπάνω και στο βιογραφικό μας και στην εμπειρία μας και σε όλα αυτά. 12 χρόνια τώρα που είμαστε στο ΟΔΙΟ, τα περισσότερα άτομα είναι από τις λίγες φορές που έχουμε την ευκαιρία για κάτι τόσο μεγάλο. Έχουμε κάνει αρκετές συνεργασίες και με το εξωτερικό και ευελπιστούμε να κάνουμε και ακόμα περισσότερες. Και ο διαγωνισμός αυτός μας δίνει την ευκαιρία να ανοίξουμε τα φτερά μας και σε άλλες χώρες στον ίδιο μας τον τόπο. Θα δείτε κάτι ξεχωριστό. Έχουμε δουλέψει πολύ με την κίνηση, έχουμε δουλέψει πολύ με χαρούμενα τραγούδια. Ευχόμαστε το αποτέλεσμα μας να αρέσει πάρα πολύ στο κοινό, γιατί γι' αυτό είμαστε εδώ, για να διασκεδάσουμε και αν μη τι άλλο και στους κριτές μας. Από την Ελλάδα συμμετέχουν 18 χοροδίες, ενώ 20 προέρχονται από όλη την Ευρώπη, από την Κίνα, την Ινδονησία, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και την Νότια Αφρική. Άγχος πάντα υπάρχει. Ελπίζουμε το άγχος αυτό να βγει σε δημιουργικό άγχος, το οποίο βοηθάει σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Έχουμε δουλέψει πολύ αυτά τα 2 χρόνια. Εμπιστευόμαστε τον μαέστρο μας πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι θέλει το καλό μας και το προσπαθεί πάρα πολύ για όλο αυτό. Και ελπίζουμε να τον βγάλουμε ως προπρόσωπο. Οι συμμετέχοντες στις ελεύθερες ώρες τους δεν χάνουν την ευκαιρία να θαυμάζουν διάφορα αξιοθέατα της πόλης, προβάλλοντάς τα στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.